Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς θα κάνω το δικό μου BB cream. BB είναι η BB cream όπως έκανε η Garnier, την οποία δεν την έχω αγοράσει και έχω ακούσει χίλια μύρια για αυτή στο ίντερνετ. Είχα ένα δειγματάκι από το περιοδικό που αγόρασα. Θα κάνω ένα review για τα περιοδικά στο επόμενο βιντεάκι, τώρα δεν τα έχω εδώ μαζί μου. Ούψ, τι γίνεται με τα μαλλιά μου. Λοιπόν, δεν με εντυπωσίασε καθόλου, δεν μου άρεσε καθόλου σαν προϊόν και απορώ πως έχει βολευτεί τόσος κόσμος με αυτές τις BB cream. Για μένα είναι μια ενυδατική με χρώμα και τίποτα παραπάνω και μάλιστα όχι επιτυχημένη. Δεν μου άρεσε ούτε η μυρωδιά, ούτε η υφή, ούτε πως έκατσε στο πρόσωπό μου τίποτα. Ούτε το πως καθόταν η πούδρα μετά από πάνω, γιατί ήταν μπλότσι. Βέβαια εγώ έχω λιπαρό πρόσωπο. Εντάξει, αν έχετε ξηρή επιδερμίδα, δεν ξέρω, ίσως να σας βολέψει καλύτερα. Εγώ για μένα μιλάω προσωπικά. Και από τις ενυδατικές με χρώμα, όπως σας έχω δείξει, τις La Roche-Posay που έχω, είναι πολύ καλύτερη, πάρα πολύ καλύτερη, η Hydrant Tinte, αυτή είναι εδώ. Αλλά επίσης και το Body Shop έχει μια πάρα πολύ ωραία ενυδατική με χρώμα, η οποία είναι πολύ καλύτερη και από τη La Roche-Posay. Τέλος πάντων, η BB cream ουσιαστικά είναι blemish balm, δηλαδή ουσιαστικά ότι έχουν προσπαθήσει να φέρουν αυτές τις κορεατικές κρέμες, οι οποίες κάνουν και δουλειά στο πρόσωπο. Δηλαδή, αν έχετε κάποιο σημάδι, το θεραπεύουν, εάν έχετε κάποια ανομοιομορφία στο χρώμα, σιγά σιγά με τον καιρό καθώς το χρησιμοποιείτε, την κρέμα, την BB cream δηλαδή, αυτό γίνεται καλύτερο. Και όλο αυτό ξεκίνησε γιατί κάνουν διάφορες επεμβάσεις και επειδή δεν μπορείς μετά να βάλεις foundation, έβαζες αυτή την BB cream η οποία έχει και χρώμα για να καλύπτει. Τώρα, αυτό δεν έχει καμία σχέση με μια απλή ενυδατική με χρώμα. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε το δικό σας BB cream, τι χρειάζεστε? Πρώτα απ' όλα χρειάζεστε μια κρέμα η οποία να κάνει ουσιαστικά αναπλαστική δουλειά. Αναπλαστική δουλειά, ελάχιστες κρέμες ξέρω ότι κάνουν, αλλά μία που έχει τύχει να είναι... Πού την έχω όμως? Που έχει τύχει να είναι μία κρέμα η οποία, η οποία κάνει πραγματικά δουλειά, είναι η Cica Plus της La Roche-Posay, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν primer, είναι τέλεια σαν primer, και η οποία λέει ότι είναι accélérateur de réparation épidermique, ουσιαστικά δηλαδή επιταχυντής της επιδιόρθωσης της επιδερμίδας. Και είναι για δέρμα το οποίο έχει βγάλει ας πούμε πετσάκια και είναι για μετά από cosmetic peels. Δηλαδή πραγματικά αυτή η κρέμα κάνει κάποια ανάπλαση και βοηθάει πάρα πολύ όταν το δέρμα σας είναι ερεθισμένο ή όταν το δέρμα σας είναι σε φάση ανάρρωσης. Τώρα, για να ερεθιστεί το δέρμα σας και για να είναι σε φάση ανάρρωσης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο οξύ. Δεν γίνεται να βάλουμε και οξύ και χρώμα μαζί. Το οξύ θα το βάζετε τη νύχτα που θα πέφτε για ύπνο και το πρωί θα βάζετε αυτή την κρέμα, την BB cream, για να έρθει η επιδερμίδα της στα φυσιολογικά της. Λοιπόν, τι έχω κάνει εγώ και πώς έχω κάνει τη δική μου μεσαισαγωγικά BB cream. Έχω ένα παλιό βαζάκι της Μακροβίτα. Έχει αδειάσει, έχει τελειώσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο βαζάκι θέλετε εσείς. Αρκεί να έχετε ένα βαζάκι. Το Make Up Forever HD Foundation που είχα τελείωνε. Η αντλία δεν έβγαζε άλλο, όπως βλέπετε έχει ελάχιστο μέσα. Εντάξει, έχει ελάχιστο. Και το έβαλα στο βαζάκι, αφού το αναποδογύρισα, το έβαλα στο βαζάκι για να δω τι θα το κάνω. Λοιπόν, θα πάρω την Cica Plus, θα βάλω περίπου την ίδια ποσότητα που έχω μέσα και στο βαζάκι, στο foundation, και έτσι θα αραιώσω το χρώμα που έχει το foundation, δηλαδή δεν θα είναι τόσο έντονο το χρώμα. Θα βάλω μέσα μια κρέμα η οποία θα έχει τις ιδιότητες της BB cream και ουσιαστικά θα δημιουργήσω τη δική μου BB cream. Αυτή τη στιγμή είμαι βαμμένη. Δεν θα το κάνω γιατί θα πρέπει μετά να το δοκιμάσω κατευθείαν στο πρόσωπό μου για να δω πόσο περίπου να βάλω για να έχω αποτέλεσμα έτσι ώστε να μπορώ να το φοράω καθημερινά.
Βέβαια το συγκεκριμένο foundation, το Make Up For Ever HD, είναι από μόνο του, πώς να το πω, πάρα πολύ καλό στο να φαίνεται διάφανο και ότι δεν φοράτε τίποτα. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό θα είναι οπωσδήποτε μια πετυχημένη συνταγή, διότι ούτως ή άλλως φορούσα πάντα αυτός primer και αυτός foundation, απλά αναμειγνύοντάς τα θα φοράω λιγότερη ποσότητα και θα μπορώ να τα φοράω μόνο σαν ενυδατική και τίποτα παραπάνω. Τώρα με κάποιο άλλο foundation, ίσως χρειαζόταν μαζί με τη Cica Plus να βάζαμε και κάποια ενυδατική κρέμα για να κάναμε αραίωση. Δηλαδή, εάν είχαμε ένα foundation όπως ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό εδώ που χρησιμοποίησα, το Radiant, το Lumi Lift, θα έβαζα ένα τρίτο από αυτό, ένα τρίτο από τη Cica Plus και ένα τρίτο από την ενυδατική που χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Αυτά τα ανακάτευα σε ένα βαζάκι και θα είχα πιστεύω τη δική μου BB Cream. Και ανάλογα με τις ανάγκες θα μπορούσα να ελέγξω τι θα έβαζα περισσότερο και τι θα έβαζα λιγότερο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε ουσιαστικά να απαλλαγείτε από σημάδια και από ανομοιομορφίες στο πρόσωπο, χρειάζεστε οπωσδήποτε μια κρέμα η οποία θα έχει μέσα α ή β υδροξιοξέα. Οξέα. Και στην περίπτωση υπάρχει και το λακτικό οξύ και το σαλικυλικό οξύ. Όπως ξέρετε υπάρχουν 1000 μάσκες με ασπιρίνες, οι οποίες, συγγνώμη που θα σας ενημερώσω, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Μάσκες με λεμόνια, με ντομάτες, με όλα αυτά γιατί έχουν οξέα. Εγώ έχω κάνει μια δική μου κρέμα με σαλικυλικό οξύ, που είναι κρέμα ανάπλασης και επιδιόρθωσης. Δεν θα σας πω πολλά, θα σας τη δείξω μόνο. Είναι κάπως έτσι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της δοκιμής. Θέλω να τη δοκιμάσω για 10-15 μέρες, να δω πώς αντιδράει το πρόσωπό μου σε αυτήν. Και μετά, αφού την δω και έχω ολοκληρωμένη άποψη, θα σας πω πώς μπορείτε να κάνετε και εσείς τη δικιά σας τέτοια κρέμα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζετε ή να καλύψετε κάποιες ανάγκες στο πρόσωπό σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, rate, comment, subscribe και θα τα